Ο Νίκος ο Καρβέλας έχει δημιουργήσει κάποιον λογαριασμό στο YouTube και ως τώρα έχει ανεβάσει δύο βίντεο. Στο ένα το βίντεο μιλάει για τις πολιτικές του τις απόψεις που πιο πολύ στην αναρχία εμένα προσωπικά μου φαίνονται και στο δεύτερο βίντεο καταφέρεται εναντίον της Εκκλησίας. Και υποστηρίζει μάλιστα ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα και σε αυτό το πρόβλημα της φτώχεια είναι το να γκρεμίσουμε τις εκκλησίες και να καταργήσουμε την θρησκεία. Βασικά όταν μιλάμε για Νίκο Καρβέλα αυτό που πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε είναι να μιλάει για πράγματα πάνω στην δουλειά του, πάνω στην καλλιτεχνική του πορεία και να μας πει τις απόψεις του πάνω στα καινούρια καλλιτεχνικά δρόμενα, να κρίνει κάποιους α, καλλιτέχνες ή θα μπορούσε ακόμα να μιλήσει και για την α, Eurovision. Τώρα αυτό εδώ το πράγμα, το ότι ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης πρέπει ισόν και καλά όλες του οι απόψεις να είναι και σωστές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρακολούθησα το βίντεο και περίμενα να αναπτύξει κάποιο επιχείρημα, ε, να αρθρώσει μία λογική πρόταση δεν τον είδα να στηρίζει τις απόψεις του κάπου να λέει ότι άμα γκρεμίσουμε βρε αδερφέ τις εκκλησίες θα έχουμε κέρδος επειδή θα πουλήσουμε τα μανουάλια και τις εικόνες και θα μας φέρουν κέρδη ή ότι ας πούμε οι παπάδες παίρνουν τζάμπα μισθό και θα γλιτώσουμε από του μισθού. Έστω, βρε αδερφέ, κάποιο επιχείρημα στα οποία έστω ότι διαφωνώ. Δείγμα το ότι ο άνθρωπο δεν διαβάζει, δεν έχει κάποιο πνευματικό επίπεδο. Πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική του αξία, δεν έχει να προσφέρει κάτι στον τόπο έτσι ώστε να πεις αυτός μάλιστα βλέπεις ας πούμε στο παρελθόν ένας Μίκης Θεοδωράκης όπου πολέμησε την Χούντα όπου είχε μία δράση μετά μπήκε στην πολιτική μπήκε στην Βουλή είχε, είχε μία αξιοσέβαστη πορεία ήταν δηλαδή κάποιος βραδερφε αδερφέ πράγματα δεν, δεν έχει τίποτα, τίποτα αξιόλογο πέρα από την μουσική που έχει δημιουργήσει αλλά το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως επηρεαστούν από αυτά εδώ που λέει. Εγώ ένα πράγμα έχω μάθει στην ζωή μου, ότι για να μπορέσεις να κουνήσεις το δάχτυλο της ηθικής σε κάποιον πρέπει Πρώτα εσύ να είσαι ηθικός ή να το πω καλύτερα με ένα παράδειγμα ότι όταν μπαίνεις οδηγός σε ένα αυτοκίνητο για να μπορέσεις, για να έχεις το δικαίωμα να πεις στους υπόλοιπους βάλτε ζώνη, πρέπει να την έχεις βάλει εσύ πρώτα. Αγαπητέ μου Νικόλα, για να μπορέσεις να πεις εσύ στους άλλους εσείς φταίτε, για το ότι υπάρχει φτώχεια, βοηθήσε τους φτωχού. θα πρέπει να τους έχεις βοηθήσει εσύ. Θα πρέπει πρώτα να έχεις βάλει εσύ το χέρι στην τσέπη. Αλλά κάτι, τέτοια, κάτι τέτοιες σατάκες, κάτι τέτοια επιχειρήματα, συνήθω τα ακούς από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μετακινήσουν λεφτά από την αριστερή στην δεξιά τους τσέπη. Και το μοναδικό πράγμα που κάνουν είναι γιατί δεν δίνουν οι άλλοι, γιατί δεν δίνουν οι υπόλοιποι. Η Εκκλησία βοηθάει και βοηθάει τους φτωχού. Η Εκκλησία έχει χαριστεί πολλές φορές στο ελληνικό κράτος, έχει δώσει πολλές φορές την περιουσία του. Χάρη στην Εκκλησία επιβίωσε η γλώσσα μας, επιβίωσαν τα έθη, άδειξε το ελληνικό γένος απέναντι στην τουρκοκρατία. Όποιος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει, δεν μπορείς να τον α, κατατάξεις στους άθεους, αλλά στους ανθρώπους που απλά μισούν την εκκλησία. Τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω πριν κλείσω το βίντεο, Νικολάκη, το χέρι στην τσέπη και βοήθα τους φτωχούς και άσε τα σάπια.